Ναι, η οικογένεια την έβγαλε δηλαδή τον άντρα της με το παιδί. Τι έβγαλα από τα κεραμίδια. Έσκασα και τα χέρια που έβγαλα. Τέσσερις σειρές κεραμίδια, τσέβαλα από εκεί, τσέβαλα μεσαπάγα, τσέβαλα στο κοινοτικό γραφείο και μετά συνέχισα τους συμβουλίους. Συνολικά πόσα άτομα μετρήσατε, σώσατε. Είχο διασώστης της μεταμόρφωσης στην ουσία. Εγώ έβγαλα 15 άτομα. Πήγατε σε ψηλό σημείο, 15 άτομα. Τις πήγα στο κοινοτικό γραφείο, γιατί το κοινοτικό γραφείο είναι ψηλό, είναι διόροφο, κατάλαβες. Τους άψα εκεί πέρα και εγώ τριγυρνούσα. Οι συνθήκες ήταν, πώς να σου πω, ήταν λίγο τραγικές. Αλλά επειδή εγώ είμαι παλιός μπαρκάρης και είχα χρόνια, έβγαλα 4 πλημμύρες μέσα στο χωριό. Και δεν φοβούμαι. Πράγμα ξαναείδατε και την έτσι. Όχι, αυτό το πράγμα η πλημμύρα δεν είναι. Από τις 4 πλημμύρες αυτήν ήταν την χειρότερη. Ήταν η χειρότερη. Εξαφανίστηκε το χωριό. Δεν υπάρχει. Τα σπίτια δεν φαίνονται λίγο έτσι. Τι σας έλεγαν οι άνθρωποι αυτοί όταν τους βάλατε στην βάρκα? Τι μας έλεγαν, οι σωτηρίες. Έλεγε άλλος να σε πληρώσω. Τι πληρωμή ρε παιδιά, λέω. Το κοιτάμε να σου δούμε πληρωμή, θέλω εγώ, για να βγάλω μεροκάματο.